Να ξεκινήσουμε από τα πρόσφατα περιστατικά της πυρκαγιάς στη Δίχοβα. Ναι, ήταν μια πυρκαγιά η οποία μας ζόρισε λίγο, πολύ παράξενη για τέτοια εποχή. Οι αιτίες διερευνούνται, είναι στο στάδιο της προανάκρισης, αλλά τώρα τελευταία έχουμε αρκετές πυρκαγιές εδώ στην περιοχή, και οι οποίες περισσότερες οφείλονται σε καύση κλαριών, χωρίς να λαμβάνουν τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται. Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε πρόβλημα. Ιδίως σε αυτές τις εποχές έχουμε πρόβλημα. Ο απολογισμός της φωτιάς. Ο απολογισμός της φωτιάς είναι 40 στρέμματα δασική και αγροτική έκταση. Αλλά ήταν μια φωτιά από αυτές που θα τις χαρακτήριζαμε ύπουλες. Δηλαδή η βλάστηση είναι οργιώδης, θα το έχετε δει και εσείς. Παντού οι παρεδάφοι έχουν πάρα πολύ ψηλά χόρτα και μια μακρά περίοδο ανομβρίας. Οπότε η συμπεριφορά αυτής της φωτιάς ήταν η συμπεριφορά Ιουνίου-Ιουλίου. Κατά την άποψή σας, κατά την εμπειρία σας, επειδή πολλοί κόσμος πιστεύει στα περιβόητα σενάρια συνωμοσιολογίας, δηλαδή ότι καίνε τα δάση μας, αλλά και από την άλλη υπάρχει πλευρά του ασυνείδητου πολίτη, ο οποίος δεν κάνει αυτό που πρέπει. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Η εκτίμησή μου είναι ότι εδώ, επειδή πρόκειται για γεωργική περιοχή, είναι λίγο, τον παίρνω λίγο αψήφιστο το θέμα της πυρκαγιάς. Δηλαδή, καθένας θεωρεί ότι θα τη σβήσει, άμα αρχίσει να του τρέξει στα χόρτα, θα τη σβήσει με ένα πάτημα ή με λίγο νερό. Ο μόνος έχουν δει πυρκαγιά να τρέχει, καταλαβαίνουν. Και δυστυχώς αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι. Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα στην αντιπυρική περίοδο? Τώρα στην αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται κάθε είδους καύση. Από 1η Μαΐου απαγορεύεται ρητός. Δηλαδή οι κυρώσεις είναι φοβερές. Δεν πρόκειται να κάψει κανένας από 1η Μαΐου κτλ. Αλλά επειδή επιτρέπεται μέχρι το τέλος του Απριλίου, θα πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή το μέρος που καίμε κλαριά να είναι καθαρισμένο από όλες τις πλευρές, δηλαδή να μειώσουμε, μάλλον να, όχι να ελαχιστοποιήσουμε, να μηδενίσουμε και το τελευταίο ενδεχόμενο να πάρουν χόρτα και να αρχίσει να φεύγει η φωτιά ανεξέλεγκτα, να υπάρχει νερό και να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, και όχι μόνο ένα άτομο. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες το άτομο που καίει, ενώ είχε λάβει τα μέτρα, αισθάνθηκε μια δυσφορία και δεν μπόρεσε να κατασβέσει τη φωτιά πριν την άφηξή μας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως αυτό το καιρό που σας λέω η παραδάφια βλάστηση έχει φτάσει, δηλαδή υπάρχουν 1,5-2 μέτρα χόρτα παντού. Μάλιστα. Το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση, είστε ικανοποιημένος? Αυτή τη στιγμή έχουμε όλο τον εξοπλισμό μας και όλα τα οχήματα σε ετοιμότητα. Είμαστε καλά από πλευράς μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Είμαστε καλά από άτομα, τα άτομα εδώ είναι εκπαιδευμένα, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Περιμένουμε πόσο θα βοηθήσουν ή όχι οι καιρικές συνθήκες, όπως πάντα. Επαρκεί το προσωπικό ή υπάρχουν ελλείψεις? Ναι, σε μένα εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω ελλείψεις. Σας ρώτησα και για τα οχήματα, γιατί σε αντίστοιχη κουβέντα με τις αστυνομικές υπηρεσίες μας είπαν ότι υπάρχουν προβλήματα και εκεί σε ό,τι έχει να κάνει με τα οχήματά τους. Υπάρχουν προβλήματα ηλικίας των οχημάτων και του τεχνικού εξοπλισμού, αλλά τα οχήματα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση για να ξεκινήσουμε. Επομένως θα είμαστε έτοιμοι, έτσι? Θα είμαστε.